Πραγματικά ελπίζω να μην χρειαστεί να πω αυτά που θα πω και σας μιλώ ειλικρινά. Περίμενα με πολύ καλή πίστη να σας ακούσω. Γιατί, κύριε Υπουργέ, αυτό που κρίνετε σήμερα από αυτήν την συνεδρίαση είναι η αξιοπιστία της πολιτείας απέναντι σε εκείνους τους οποίους έχει στην ευθύνη της. Οι κρατούμενοι δεν είναι γενικώς κάποιοι πολίτες, είναι ανθρώπινες υπάρξεις, ανθρώπινες ζωές που βρίσκονται υπό την ευθύνη της πολιτείας. Και για ό,τι τους συμβαίνει ενώ βρίσκονται υπό την ευθύνη της πολιτείας, η πολιτεία θα επομισθεί και τις συνέπειες. Και περίμενα από σας, ως εκπρόσωπο της εκτελεστικής εξουσίας της κυβέρνησης, να αρθείτε στο ύψος της ευθύνης της πολιτείας. Αυτό για το οποίο σας μιλούμε από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και τόσες μέρες. Ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται στην 30η ημέρα απεργίας πείνας. Ο άνθρωπος αυτός ζητάει εκείνο που του εγγυηθήκαμε. Δεν θα πω του εγγυηθήκατε. Του εγγυάται η πολιτεία κατά το νομοθετικό της πλαίσιο. Τον άφησε να δώσει εξετάσεις. Διακηρύσει η πολιτεία ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι αναφέρετο δικαίωμα των κρατουμένων. Εισήχθη στις εξετάσεις. Τον βραβεύσατε. Και αυτή τη στιγμή ξέρετε πώς συμπεριφέρεστε. Ως πολιτικοί απατεώνες. Να μου συγχωρήσετε την οξύτητα, αλλά είναι εξαπάτηση του ανθρώπου αυτού, τον οποίο βάλατε στη διαδικασία να δώσει εξετάσεις, να μελετήσει ενώ ήταν προσωρινά κρατούμενος και μάλιστα ενώ διεξαγόταν και η δίκη του. Να μελετήσει, να δώσει εξετάσεις, να αναπτύξει νέες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους δασκάλους του μέσα στη φυλακή, να περάσει, να επιτύχει, να ζητά τώρα να παρακολουθήσει τη διαδικασία ενώπιον ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος της χώρας μας και εσείς με πονηριές και κουτοπονηριές να του το αρνείστε. Και κυρίως, κύριε Υπουργέ, λυπάμαι πάρα πολύ να έρχεστε σήμερα και να μας διαβάζετε επί λέξη αυτά τα οποία είπατε προχθές στην Ολομέλεια κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού. Λυπάμαι που δεν μπορώ να χαμογελώ όπως εσείς. Έχουμε όλοι τεράστια ευθύνη. Αναλογιστείτε το, εμείς δεν το βάζουμε σε επίπεδο ούτε κομματικό, ούτε αντιπαραθετικό. Είναι τεράστια η ευθύνη της πολιτείας αυτή τη στιγμή. Η δικαιοσύνη απέρριψε το αίτημα ανέρεσης του βουλεύματος. Η αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου που είχε χρεωθεί τη σχετική αίτηση την απέρριψε. Δεν υπάρχει λοιπόν η δικαιολογία της συναρμοδιότητας κάποιας άλλης εξουσίας. Εμείς πρέπει να το λύσουμε. Η νομοθετική εξουσία και η εκτελεστική. Δυστυχώς, κύριοι συνάδελφοι, απευθύνομαι σε όλους τους βουλευτές, η νομοθετική εξουσία δεν μπορεί να πάρει απόφαση αν δεν συγκροτηθεί πλειοψηφία. Γνωρίζετε, κύριοι που συγκροτείτε την κυβέρνηση, ότι εσείς συγκροτείτε με αυτήν την σύνθεση της Βουλής την πλειοψηφία της νομοθετικής εξουσίας. Εμείς από πλευράς δικής μας καταθέσαμε δύο διαφορετικές τροπολογίες, μία την οποία συνέταξε ο κύριος Πανούσης και μία την οποία συντάξαμε από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ευρεία αποδοχή. Κατατέθηκε αυτό και πιστοποιήθηκε και δίνει διέξοδο σε μια υπόθεση που είναι υπόθεση ζωής ή θανάτου. Κύριε Υπουργέ, ευχόμασταν να μην
επιβεβαιώσατε τους χειρότερους φόβους μας. Γιατί αυτήν την διολίσθηση σε έναν αυταρχισμό ο οποίος αγνοεί ακόμα και το υπέρτατο αγαθό της ανθρώπινης ζωής, την είχαμε προβλέψει. Από την αρχή του έτους, όταν αναγγείλατε μέτρα σκλήρινσης στις φυλακές, επ' αφορμή της παραβίασης της άδειας του Χριστόδουλου Ξηρού, εμείς προβλέψαμε και προτρέξαμε και κάναμε ανακοινώσεις ότι δεν πρέπει η πολιτεία να κλείσει τη στρόφιγγα των αδειών, διότι οι άδειες είναι ένα άκρος ευεργετικό μέτρο το οποίο αξιοποιεί η πολιτεία για να πετύχει και το σοφρονισμό και την κοινωνική επανένταξη, διότι οι άδειες στη χώρα μας έχει αποδειχθεί ότι είναι άκρος επιτυχημένος θεσμός, είναι 2,5% το ποσοστό των παραβιάσεων των όρων αδείας, και αυτό το 2,5% δεν αφορά καν μη επιστροφή στη φυλακή. Κάποιες αφορούν απλώς καθυστερημένη επιστροφή ή παραβίαση κάποιων όρων σχετικά με τη δήλωση της παρουσίας του αδειούχου κρατουμένου. Σας τα είπαμε αυτά με δραματικό τρόπο και το καλοκαίρι, όταν φέρατε αυτό το νομοσχέδιο για τις φυλακές τρίτου τύπου, τις λεγόμενες φυλακές υψής της ασφαλείας, για τις οποίες δεν έχει γίνει καμία φυσικά προεργασία να είναι ασφαλής, αλλά έχει γίνει όλη η ιδεολογική προετοιμασία εξουθένωσης συγκεκριμένων κρατουμένων. Και θα σας μιλήσω τώρα για τους νέους κρατουμένους, γιατί θεωρώ ότι είναι πολλαπλή η ευθύνη σας και πολλαπλή η ευθύνη μας απέναντι στους νέους κρατουμένους. Και γιατί αυτό δεν το θεωρώ μόνο εγώ ως κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το θεωρεί και ο νομοθέτης, το θεωρεί φιλοσοφία του ποινικού μας δικαίου που κατατάσσει συγκεκριμένες ηλικίες στην μετεφηβική ηλικία. Θα ξεθυμάνει η πολιτεία, θα ξεθυμάνει η κυβέρνηση, θα εκτονωθεί η νομοθετική εξουσία για πάσης φύσεως ιδεολογικά αποθυμένα πάνω στο κορμί ενός νέου ανθρώπου 21 ετών που δεν του χαρίστηκε ούτε η πολιτεία, ούτε το κράτος, ούτε η ζωή. Επιτρέψτε μου, διότι δεν μπορώ να μην μιλήσω για την περίπτωση του ανθρώπου επάνω στον οποίο αυτή τη στιγμή γίνεται μία άσκηση εξουσίας και μία άσκηση πυγμής. Ο Νίκος Ρωμανός είναι 21 ετών. Είναι κρατούμενος από τα 19 του. Στα 15 του βίωσε το πιο τραυματικό γεγονός, να πυροβοληθεί μπροστά στα μάτια του και να ξεψυχήσει στην αγκαλιά του από αστυνομικό πυροβολημένος, δολοφονημένος, ο καλύτερος του φίλος, ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος. Αυτό το βίωμα επιφύλαξε το κράτος σε αυτό το παιδί, σε εκείνη την ηλικία, την τόσο ευαίσθητη και τόσο τρυφερή. Και δεν του επεφύλαξε μόνο αυτό το βίωμα. Του επεφύλαξε και το βίωμα με αίτηση της υπεράσπισης του δολοφόνου, του Κοργονέα, να τον αναζητεί η αστυνομία καθημερινά στο σχολείο του και στο σπίτι του για να τον φέρει δια της βίας στο δικαστήριο. Και αυτό το βίωμα του επεφύλαξε η πολιτεία και το κράτος. Και το τρίτο βίωμα που του επεφύλαξε η πολιτεία και το κράτος ήταν όταν ο ίδιος παρανόμησε, προέβησε μία παράνομη πράξη που είναι η πράξη της ληστείας
να τον ξυλοκοπήσουν μέχρι παραμορφώσεως τα όργανα, οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν, και είναι από τις περιπτώσεις εκείνες που έχουν κυλιδώσει τη χώρα μας διεθνώς. Η εικόνα των τεσσάρων αυτών 19χρονων παιδιών που ήταν παραμορφωμένα από το ξύλο όταν συνελήφθησαν και που χρειάστηκε να υποβληθούν οι φωτογραφίες τους σε Photoshop, σε τεχνική ηλεκτρονική επεξεργασία για να είναι αναγνωρίσιμα, είναι κοιλίδα στη δημοκρατία. Κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, όλη η επιχειρηματολογία που ακούστηκε είναι μία κινδυνολογία η οποία δεν ερείδεται καν στα στοιχεία της συγκεκριμένης περίστασης. Και επειδή εγώ, εν αντιθέσει με εκείνους που εύκολα εκτόξευσαν διάφορες εκφράσεις περιφρόνησης την ώρα που κινδυνεύει μία ανθρώπινη ζωή, ενδιαφέρθηκα να αναζητήσω τα στοιχεία. Βλέπω λοιπόν ότι το δικαστήριο που τον απάλλαξε και απήγγειλε δημόσια απόφαση τον κήρυξε αθώο της αντίστασης από δράστη που οπλοφορούσε, καθώς αν ήθελαν να αποφύγουν τη σύλληψη θα είχαν κάνει χρήση των όπλων που κατήχαν σε πρώτο και δεύτερο στάδιο καταδίωξης ή σύλληψης. Η οποιαδήποτε βιοπραγία ή συμπλοκή με αστυνομικούς έγινε ως αντίδραση στην ευνηδιαστική επιχείρηση των τελευταίων για τη σύλληψή τους, αφού είχαν δεσμευθεί με χειροπέδες, ότι δηλαδή αυτή η παραμόρφωση έχει γίνει μετά τη σύλληψη. Το ξέρετε. Το ξέρετε. Το πιο σημαντικό, κυρία Πρόεδρε, είναι να μην διακοπεί το νήμα της ζωής αυτού του ανθρώπου και να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Εγώ ειλικρινά δεν μπορώ να σας κρύψω ότι είμαι σοκαρισμένη από την απάθεια με την οποία τοποθετήθηκε ο κύριος Υπουργός και από το γεγονός ότι ενώ έχει την εξουσία, τη δυνατότητα, την αρμοδιότητα και την ευκαιρία να παρέμβει καταλυτικά, όχι εξωδιαδικαστικά, κύριε Υπουργέ. Αφήστε τους αυτούς τους υπαινιγμούς προς το ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον. Αλλού να κοιτάτε. Αλλού να κοιτάτε. Αλλού να κοιτάτε. Κύριε Ψηλάτη, κοιτάξτε το χώρο. Έχετε την ευκαιρία να παρέμβετε καταλυτικά και κυρίως έχετε αποδείξει ότι το κάνετε εκεί που δεν χρειάζεται. Γιατί, κύριε Υπουργέ, δεν μπορεί να έρχεστε να λέτε σε αυτήν εδώ τη Βουλή ότι έτσι είναι ο νόμος, την ίδια ώρα που αλλάζετε το νόμο, ειδικώς για συγκεκριμένες περιπτώσεις αδικηματιών και κρατουμένων για πολύ μεγαλύτερα ποσά σε σχέση με οικονομικά αδικήματα, διότι δεν ξέρω ακριβώς για ποιο ποσό ήταν η ληστεία στο Βελβεντό. Ξέρω όμως ότι, ας πούμε, οι κρατούμενοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Ενέργα, που τώρα τους δίνεται τη δυνατότητα να βγουν έξω, είναι κρατούμενοι για υπεξαίρεση κάποιων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Δεν μπορεί λοιπόν να εμφανίζεστε τόσο γαλαντόμοι εκεί που δεν διακυβεύεται τίποτα, αλλά μπορεί να παίζονται άλλα παιχνίδια. Και την ίδια στιγμή να βάζετε το προσωπείο της άτεγκτης στάσης απέναντι στην νομιμότητα, την οποία νομιμότητα μεταλλάσσετε και διαμορφώνετε κατά το δοκούν. Εμείς σας καταθέσαμε όπως σας είχαμε πει, διότι σας ενημερώσαμε ότι εμείς θέλαμε και επιδιώξαμε μέχρι τελευταία στιγμής και θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε να δοθεί μία λύση
για την οποία όλοι θα αισθανόμαστε περήφανοι και για την οποία όλοι θα αισθανόμαστε ότι ανταποκριθήκαμε στο καθήκον μας. Εάν πεθάνει το παιδί αυτό, τι θα λέτε, κύριε Υπουργέ? Θα λέτε έτσι ήταν ο νόμος και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα? Αυτό θα λέτε? Εμείς σας καταθέτουμε μία συγκεκριμένη πρόταση με την οποία δίνεται η δυνατότητα, έχει πάρει τη μορφή τροπολογίας και σας καλώ να τη δεχθείτε. Μία συγκεκριμένη λοιπόν πρόταση με την οποία δίνεται ρητή οδηγία προς τα συμβούλια των φυλακών να δέχονται τις αιτήσεις για εκπαιδευτικές άδειες όταν πληρούνται οι γενικές προϋποθέσεις που τίθενται. Αφαιρούμε την όποια αμφιβολία και διχογνωμία μπορεί να υπάρχει σε σχέση με την ερμηνεία του νόμου. Και εδώ θέλω να πω ότι είναι προς τιμήν του κυρίου Πανούση, που είναι ο συντάξας τη συγκεκριμένη διατύπωση, ότι σας λέει κάναμε λάθος, δεν το είδαμε. Θα χαθεί μια ανθρώπινη ζωή στη χαραμάδα του λάθους? Ή θα κρύβεστε πίσω από αυτή τη χαραμάδα, νομίζοντας ότι δεν είστε εκτεθειμένος πλήρως? Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε ότι πίσω και υπέρ του αιτήματος του Ρωμανού συστρατεύονται κοινωνικές δυνάμεις, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, άνθρωποι του πολιτισμού και του πνεύματος, εκπρόσωποι και των κομμάτων της συγκυβέρνησης, υπουργοί της κυβέρνησής σας, και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Πρέπει να δοθεί λύση προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής ικανοποίησης του αιτήματος. Τι ζητάει? Αυτό που εγγυηθήκατε, αυτό για το οποίο τον βραβεύσατε, αυτό, αν θέλετε, που έχουμε κάθε λόγο να τον ενθαρρύνουμε να πάρει μια εκπαιδευτική άδεια προς το σκοπό της επανένταξης. Παιδιά 18, 19, 20, 21, 22 ετών θα τα πετάξετε στον Κεάδα? Θα πείτε ότι για αυτά δεν υπάρχει ελπίδα και δεν μπορούν να ενταχθούν υπό καμία διαδικασία? Αυτή είναι η στάση της κυβέρνησης? Θέλω να σας πω ότι η προσθήκη που καταθέσατε σήμερα είναι χειρότερη από την προσθήκη που είχατε καταθέσει στις 5 Δεκεμβρίου. Διότι στην τροπολογία που καταθέσατε στις 5 Δεκεμβρίου προβλέπατε εξ αποστάσεως φοίτηση σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος αδείας. Εδώ προβλέπετε εξ αποστάσεως φοίτηση γενικά, χωρίς καν να έχει απορριφθεί το αίτημα αδείας. Εγώ θα αναφερθώ σε ένα έγγραφο του... Κλείνετε σιγά σιγά όμως. Ναι, κυρία Πρόεδρε, ναι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα, κυρία Πρόεδρε, και αν θέλετε δεν θα ήθελα κανείς να αισθάνεται ότι κάτι παραλήφθηκε ή κάποια προσπάθεια δεν εξαντλήθηκε. Να είστε λίγο πιο περιεκτικοί. Ναι, κυρία Πρόεδρε. Προφανώς, προφανώς. Η βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος, του συγκεκριμένου που έχει περάσει το συγκεκριμένο παιδί, ο συγκεκριμένος κρατούμενος και ο συγκεκριμένος σπουδαστής, λέει το εξής. Στο πρώτο εξάμηνο υπάρχουν τα εξής μαθήματα, 6 θεωρητικά και 2 εργαστηριακά. Επισημαίνεται ότι αποτελεί δικαίωμα του κάθε φοιτητού η συμμετοχή και παρουσία στα μαθήματα. Αυτό το δικαίωμα της συμμετοχής και παρουσίας στα μαθήματα το αρνείστε. Η σχολή του βεβαιώνει ότι το έχει αυτό το δικαίωμα. Δεν μπορείτε να κρύβεστε πίσω από τεχνικές διατυπώσεις και προφάσεις και κυρίως, κύριε Υπουργέ, σας καλώ και σας παρακαλώ να αναλογιστείτε το συνολικό μήνυμα που εκπέμπεται. Η επιλογή να εκπέμψει η κυβέρνησή σας το μήνυμα της ανυποχώρητης απέναντι σε ένα νέο άνθρωπο που είναι τόσο αποφασισμένος ώστε διακινδυνεύει τη ζωή του, και αυτό πρέπει να το μετρήσει
κινήσετε υπέρ του, κύριε Υπουργέ, όχι εναντίον του. Ούτε με εξυπνάδες να δούμε πόσο αποφασισμένος είναι ή πείστε τον. Ποιος να τον πείσει. Έναν άνθρωπο που θέτει στη διάθεσή του, στη διάθεσή σας τη ζωή του και είναι διατεθειμένος να πεθάνει για το περιεχόμενο αξιοπρέπειας και το νόημα, το ουσιαστικό της ζωής, του αξιοβίωτου της ζωής. Εσείς του απαντάτε με τέτοια προσχήματα. Σας καλώ, ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Σας καλώ και περιμένω να επανεξετάσετε τη στάση σας. Σας έχουμε δώσει δύο επιλογές διαφορετικής κατεύθυνσης. Δεν υπάρχει δικαιολογία για το να μην επιλέξετε καμία από αυτές. Και όταν ο συγκεκριμένος απεργός πείνας δηλώνει ότι αυτές οι επιλογές που εσείς φέρνετε θα προκαλέσουν απεργία δίψας εκ μέρους του, δηλαδή πια θα έχουμε ένα χρονόμετρο 48 ωρών, δεν μπορείτε να πηγαίνετε γυρεύοντας. Τι, πώς ρισκάρετε κατά αυτόν τον τρόπο μια ανθρώπινη ζωή. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό.